Γεια σα και καλώ ήρθατε στο συνεσημπόσιο όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Είμαι ο Γιάννη Τζουβελέκη. Είμαι ο Σίφη Μάινα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το έγκλημα στο Oriana Express σε σκηνοθεσία και ένα με τον ίδιο και άλλου 55 κομπάρσου, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι στάρ του σινεμά σήμερα. Το ταξίδι του Oriana Express διακόπτεται όταν το τρένο ακινητοποιείται από μια χρηνοστιβάδα και ένα από του επιβάτε βρίσκεται δολοφονημένο. Ο Ηρακλή Πουαρό αναλαμβάνει να εξηχνιάσει το έγκλημα ανακρίνοντα του επιβάτε. Ο Μπράνα ω Πουαρό μου άρεσε απομακρύνεται από τον ημιβάρβαρο πουαρό του Φίνεϊ και είναι και λίγο ευαισθητούλη, το οποίο ίσω παράγεινε κάποια στιγμή, αλλά μου αρέσει που ισορροπεί ανάμεσα στον κάφρο και τον ευαισθητούλη. Και υπάρχει και ένα θέμα που είναι σαν απάντηση στην Άγκαθα Κρίστη, η οποία είχε πει για την ταινία του 1974 ότι ωραία ταινία, ωραίο πουαρό, αλλά το μουστάκι του δεν ήταν αυτό που είχα γράψει εγώ μεγαλειώδε. Εδώ το μουστάκι του είναι το πιο μεγαλειώδε μουστάκι που έχει δει κάποιο στη ζωή του. Ναι, αν ζούσε ο, ο Μύρος, θα βγάζε έπο για αυτό το μουστάκι. Συμφωνώ ότι ο Κένεθ Μπραν ήταν εξαιρετικό σαν που άλλ σοβαρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κυρίω όμω όταν δεν ε, πέρναγε χρόνο να λυπάται τον εαυτό του. Ε, δούλευε περισσότερο όταν είχε χιούμορ, το οποίο δεν με εκπλήσει καθόλου. Όλη η ταινία δούλευε περισσότερο όταν είχε χιούμορ. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι ξεπέρασε ούτε τον Σουσέ, ούτε τον Φίνεϊ, ούτε τον Ιούστινοφ, του τρει μεγάλου, αλλά ήταν για αυτό που για την προσέγγιση που επέλεξε να μα δώσει, ε, ήταν γάντι. Από εκεί και πέρα όμω που αρώ, αγόρι μου, μυστήρια λύνη, εγκλήματα λύνη, δεν έχει τερματικό καρκίνο, πολύ ευαισθητούλη. Πάρα πολύ ευαισθητούλη. δηλαδή πολύ αυτολίπησε από ένα σημείο και μετά και ούτε με την μπλοκή είχε να κάνει, ούτε το χτίσε καλά με την έννοια της εμβάθυνση, Οπότε θεωρώ ότι εκεί απέτυχε στον χαρακτήρα. Αναφέρεσαι στη χειρία του. Ναι. Ε, δεν τώρα... Ε, δε... Δεν είχε σχέση με την μπλοκή, απλά ήταν τρεις σκηνέ που έκλεγε μπροστά σε μια φωτογραφία. Ναι, σε φάση το κάναμε σκυλάδικο. Ε, βάλε και γέννη πλούταρχο να παίζει, ξέρω εγώ. Γενικώ ένιωσα ότι υπήρχαν εξαιρετικοί ηθοποιοί, στου οποίου δεν δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν αυτό που άξιζαν να παίξουν. Αυτό είναι ίσω αναπόφευκτο όταν κάνει το Oriane Express. Αλλά εδώ αναγκαστικά θα κάνω το μεγάλο έγκλημα και θα συγκρίνω με την ταινία του 1974. Διότι ένιωσα ότι ο Λιούμετ δεν είχε ηθοποιό τον οποίο δεν τον ξεζούμισε για όλο του το ταλέντο πάνω στην οθόνη. Εδώ ένιωσα ότι. Δεν έγινε τόσο αποτελεσματικό ξεζούμισμα ταλέντου. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι ο Μπράνα ε, είχε βίσμα τον εαυτό του, οπότε έδωσε περισσότερη εστίαση στον Πουαρό. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί του δόθηκε ευκαιρία να κάνουν το κομμάτι του, αλλά συμφωνώ σε καμία περίπτωση όχι τόσο όσο στο παλιό. Εκεί ο Λιούμε το πήγε πιο αποσπασματικά, δηλαδή πήγε και τώρα σειρά σου, και τώρα σειρά σου, και τώρα σειρά σου, και τώρα σειρά σου. Εδώ το, το τάπλεξε λίγο για διάφορου λόγου, θα το δούμε μετά. Ένα μπράβο σε όλου. Λίγο η Μισελ Φάιφερ θεωρώ ότι παρά ήταν δραματική σε σημεία και το, το παράκανε λίγο με την απειλή, δεν την κράτησε ο, ο Μπράνα. Ο Τζο Γκάντ ήταν μια έκπληξη, διότι συνήθω είναι καφροκομικό, α πούμε, και ήταν απίστευτα συγκρατημένο και του δόθηκε και ζουμί στο ρόλο. Ο Τζονι Ντεπ κρατήθηκε. Ο Μπράνα δηλαδή τον το τράβηξε από το να κάνει του ντεπισμού του, α πούμε. Σε ένα σημείο ανοίγει, ξέρω εγώ, ένα καθρέφτη και κοιτάει τον εαυτό του και είναι κοντινό. Και έβλεπα τον Ντεπ, τον ηθοποιό, να υποφέρει. Γιατί προσπαθούσε να κάνει τον κλασικό του μορφασμό και δεν μπορούσε. Γιατί τον κράτηγε ο Μπράνα, που λέει δηλαδή, υπέφερε ο ρόλο. Πρόσεξε, όταν ήταν μόνο του ο Ντεπ ή με τον Τζάκομπι, α. Δεν ήταν τόσο καλό όσο όταν έπαιζε με τον Μπράνα. Mm. Δηλαδή στη σκηνή του με τον Μπράνα ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό. Γιατί γιατί Όταν γιατί ο Μπρανα... έπαιζε με τον Τζάκομπι ή μόνο του. Mm φαινόταν ότι δεν ήταν τόσο ελεγχόμενο. Ναι, γιατί τον Μπράνα τον είχε εκεί πέρα να τον γρελίζει με το μάτι. Και τέλο να παραδεχτώ την Daisy Ridley, ε, διότι είναι ο πρώτο τη ε, μεγάλος μεγάλο μη Star Wars ρόλο και είναι ο δεύτερο ρόλο που παίζει σε σινεμά. Είναι κυριολεκτικά χθεσινή η κουπέλα. Είναι χθεσινή. Κυριολεκτικά όμω. Φυσικά και ιστερή σε σχέση με κάτι άλλα τέρατα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν καλή. Κανεί δεν ήταν κάτω του καλού. Κάποιε επιλογέ δεν τι καταλαβαίνω οκ, okay, να ενώσουν το γιατρό Κωνσταντίνου και το λοχαγό Άρμπουτνοτ βγάζει νόημα. Θέλανε όλοι να έχουν σχέση με την οικογένεια Άρμστρομ και ο Κωνσταντίνου ήταν ο μόνο που δεν είχε. Αλλά με το να θέλουν να έχουν όλοι σχέση με την οικογένεια Άρμστρομ, ο Μπουκ, ο Βέλγο ιδιοκτήτη του τρένου, δεν είχε θέση. Και όσο προχωρούσε η ταινία, γινόταν όλο και πιο κομπάρσο. Επίση, τα κασκαντερικά προ τι. Όποιο έχει βαρεθεί το μυστήριο, στη μία ώρα ταινία θα έχει κοιμηθεί ή θα έχει φύγει. Δεν πρόκειται να του να ενδιαφερθεί. Mm. Όποιο είναι εκεί, είναι εκεί επειδή τον ενδιαφέρει το μυστήριο και τον έχει μαζί σου. Δεν χρειαζόταν αυτά. Και ένα πυροβολισμό που έπεσε λίγο πριν το τέλο ήταν τελείω ακατανόητο. Εντάξει, εγώ θα εκτιμήσω την πρόθεση του Μπράνα να δώσει κάτι διαφορετικό στην αφήγηση και να προσπαθήσει να βάλει και λίγη δράση. Θα εκτιμήσω την πρόθεση, γιατί δεν δούλεψε η δράση. Άλλαξε και λίγο το σενάριο, ώστε να παίρνουμε πληροφορίε για την ε, οικογένεια Άρμστρομ και τέλο πάντων και την υπόθεση την παρελθοντική κατά τη διάρκεια τη αφήγηση, από το φόνο και μετά, ώστε να σου κρατάει το ενδιαφέρον συνεχόμενα, υποθέτω, και όχι να σου κοπανίσει αποκαλύψει στο τέλο όπω έκανε η παλιά ταινία. Δεν δούλευαν πάντα αυτέ οι επιλογέ. Μάλλον θα έλεγα ότι τι περισσότερε φορέ δεν δούλευαν αυτέ οι επιλογέ. Ε, Προ το τέλο, ε, κουράστηκα. Πάρα πολύ βαρύ το πράγμα χωρί λόγο. Θεωρώ ήταν ε, έπασχε από το ίδιο πράγμα που έπασχε και η επιστροφή του Βασιλιά, το τρίτο άρχοντα των δαθυλιδιών, όπου τελείωνε πέντε φορέ, ξέρω εγώ. Σοβάρευε, σοβάρευε, σοβάρευε και κατέληξε να γίνεται πολύ δακρύβρεχτο, ρε παιδί μου. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει τεράστιο υφολογικό πρόβλημα στην ταινία. γιατί είναι διχασμένη. Yeah. Δηλαδή, στο τέλο έγινε λάμψη. Έχει κοντινά για να φαίνεται το δάκρυ στο μάτι να γυαλίζει και έχει και τη μουσική από τη λάμψη. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε αλλιώ ταινία. Στην τελευταία σκηνή, μάλιστα, πήγε να μα ξαναγυρίσει στο ύφο Τη πρώτη σκηνή και ήταν πάρα πολύ απότομη η μετάβαση. Μόλι έγινε ο φόνο, άλλαξε αμέσω ο τόνο τη ταινία, το ύφο τη. Έγιναν όλα πάρα πολύ σοβαρά και μέχρι εκείνο το σημείο την απολάμβανα την ταινία και λέω Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό, αν δούλευε το δράμα. Αλλά δεν το υποστήριξε καλά. Γενικώ θεωρώ ότι ένα βασικό πρόβλημα ήταν με τη μουσική, η οποία όχι ότι δεν ήταν καλή ω μουσική, δεν τέριαζε στην ταινία. Την έχει γράψει ο Patrick Doyle. Ο οποίο έχει στο παρελθόν γράψει εξαιρετικά κινηματογραφικά σκορ, όπω α πούμε του Frankenstein, το Τέταρτο Χάρι Πότερ, το so. Μεγάλε Προσδοκίε, το ένα, Εξαιρετικά πράγματα yeah. έχει γράψει. Εδώ δεν τέριαζε αυτό που αποφάσισαν να κάνουν με τη μουσική στην ταινία καθόλου. Και στο τέλο, κατά τη γνώμη μου, στην τελευταία σκηνή έγινε πανολεθρία, διότι έβαλε ένα πιάνο πάρα πολύ συναισθηματικό, πάρα πολύ ρομαντικό, πίσω από την αποκάλυψη. Αυτό ήταν λάθο. Ο φωτογράφο, ο Χάρι Ζαμπαρλούκο, ήξερε πώς να αντιμετωπίσει πάρα πολύ όρημα το χώρο του τρένου, ο οποίος είναι περιορισμένος και κλειστός. Και έκανε κάποια εξαιρετικά πράγματα. Το αγαπημένο μου πλάνο ήταν ένα το οποίο κατέβαινε προς τα κάτω από το τρένο, ήταν ακινητοποιημένο σε μια γέφυρα και ακολουθήσω το βλέμμα του Πουαρό και πήγαινε προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω, ενώ άρχιζε να πέφτει το χιόνι. Η φωτογραφία ήταν πάρα πολύ καλή και μ' άρεσε επίσης και η σκηνογραφία και το ενδυματολογικό και συνολικά η σκηνοθεσία του Μπράνα. Διότι πολύ έξυπνα έκανε δύο πράγματα. Απέφυγε να συγκρίνει τον εαυτό του με την παλιά ταινία του Λιούμετ. Και δεύτερον, κράτησε ύφο κλασική προσέγγιση, χωρί όμω να είναι παλιά τζούρα. Δηλαδή είχε κίνηση κάμερα η οποία ήταν μοντέρνα, αλλά δεν το παράκανε. Ωστόσο, σε. Κάποια σημεία ήθελε να βγάλει του χαρακτήρε έξω από το τρένο. Αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποια πλατό να φαίνεται ότι είχαν είτε ψηφιακή προέκταση, είτε παρά ήταν κλειστά και λίγο ψεύτικα. Ε, Δυστυχώ, με το πλάνο που πάει και κάθεται με την ε, Debenham ο Πουαρό ήταν τελείω blue screen. Εντάξει, δεν έχουν όλοι τι μπάλε του Sydney Lumet να, να το κάνουν όλο μέσα και να μην ζητάνε και συγγνώμη. Αλλά εντάξει. Θέλω, δεν θέλω, τη συγκρίνω με την παλιά ταινία του Lumet. Χάνει σε κάθε επίπεδο, αλλά δεν έχει σημασία. Στέκει από μόνη της μεν, αλλά και πάλι, χωρί να συγκρίνω με άλλε ταινίε ή με το ίδιο το βιβλίο, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία την κάνουν απολαυστική και τίποτα παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιο να πάει να τη δει. Αλλά να πω το εξή: μπράνα, αγόρι μου. Δεν είναι όλα ανάγκη να τα αναγάγουμε σε βαρύ εξπυρικό δράμα. Μερικέ φορέ κάτω το πράγμα έτσι απλά. απλά. Κακό ζουβελέκη. Κακό. Όχι συγκρίσει. Όχι συγκρίσει. Κοιτά, δεν συγκρίνω γιατί δεν είμαι κακό ζουβελέκη. Αλλά είναι μια ωραία μεταφορά από το βιβλίο. Θεωρώ ότι αξίζει κανεί να τη δει και α ξέρει τη λύση του μυστηρίου και α έχει διαβάσει το μυστηστόρημα και α έχει δει την παλιά ταινία ή άλλη μεταφορά. Έχει το υφολογικό τη πρόβλημα. Αλλά νιώθω ότι εν τέλει δεν την παίρνει από κάτω και είναι μια καλή ταινία. Μ' άρεσε. Εσεί την είδατε την ταινία, θα τη δείτε, σα άρεσε, δεν σα άρεσε. Πείτε μα στα σχόλια και αν απολαύσετε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας, ώστε να συνεχίσουμε και εμεί να καταστρέφουμε το σηκώτη μα. Ωστότε. Σιγιάννη.